Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα για τη δική σας αναλυτική ενημέρωση τις επόμενες δύο ώρες, όπως κάθε μεσημέρι, έτσι και σήμερα. Σήμερα έχουμε Πέμπτη, δεν έχουμε όμως μόνο Πέμπτη, έχουμε Πέμπτη 1η Ιουνίου. Καλό μήνα λοιπόν, ένα πολύ πολύ καλό μήνα σε όλους, αλλά και ένα πολύ καλό και όμορφο καλοκαίρι να έχουμε, ήσυχο και μόνο με χαρούμενες στιγμές, ειλικρινά το ευχόμαστε όλοι. Τώρα θα δούμε και σήμερα τι θέματα, ποια είναι τα θέματα που κυριαρχούν σε επίπεδο χώρας εν όψη βέβαια και, και των δεύτερων εκλογών που αυτό το καλοκαίρι βρίσκονται εδώ μπροστά μας στις 25 Ιουνίου. Θα δούμε όμως και τι γίνεται σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, αφού πρώτα παρακολουθήσουμε μαζί πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα κεντρικά μέσα από τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τη στιγμή του τροχαίου ατυχήματος στη λεωφόρο Κηφισίας, στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένα τρίχρονο κοριτσάκι. Στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται το κόκκινο μηχανάκι την ώρα που πέφτει πάνω στην ηλικιωμένη και το ανήλικο εγγονάκι της, παρασέρνοντάς τους το οδόστρωμα στο ρεύμα προς Κηφισιά. Ο 35χρονος οδηγός Courier φέρεται να κινείται με χαμηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, όταν η γυναίκα με το τρίχρονο παιδί διασχίζουν κάθετα τη λεωφόρο Κηφισίας από σημείο χωρίς διάβαση και σηματοδότηση. Το δίκυκλο πέφτει πάνω τους, τους πετάει στο έδαφος και στη συνέχεια σέρνεται στο οδόστρωμα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Γιαγιά και εγγονοί παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τις αισθήσεις τους. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Για όσα πέρασε στην Κιβωτό του κόσμου, μίλησε στον Αντένα ο νεαρός, ο οποίος κατήγγειλε τον πατέρα Αντώνιο Γιασέλ για τον περασμένο Νοέμβριο, με τον ιδρυτή της οργάνωσης να στέλνει μήνυμα ότι αν τα παιδιά που τον κατήγγειλαν του ζητήσουν συγγνώμη θα τα συγχωρέσει. Όπως είπε ο νεαρός, όσα κατήγγειλε για τον πατέρα Αντώνιο έγιναν μέσα στη δομή των διακοπών, στα ταξίδια που ήταν. Με έκανε να αισθανθώ άβολα. Στη μητέρα μου μίλησα πιο μετά για όσα συνέβησαν μέσα στη δομή. Στην αρχή δεν μίλησα σε κανέναν, μετά όμως μίλησα. Της τα είπα, όχι με λεπτομέρειες, αλλά της τα είπα, αναφέρει ο νεαρός. Στην ίδια εκπομπή, ο πατέρας Αντώνιος, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για ασέλγεια ανηλίκων κατά συρροή, έστειλε μήνυμα ζητώντας από τα παιδιά να του ζητήσουν συγγνώμη. Αν μου ζητήσουν συγγνώμη τα παιδιά, θα κάνω αυτό που οφείλει να πράττει κάθε πραγματικός πατέρας, να τα συγχωρήσω. Σε μια οικογένεια, ο πατέρας πρέπει να συγχωρεί τα παιδιά του και να τα βάζει πάλι στο σωστό δρόμο, ήταν το μήνυμα του πατρός Αντωνίου. Υπέρ της άρσης της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη ψήφισε πριν από λίγο η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Η άρση ασυλίας του πρώην Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται με αφορμή την υπόθεση κακοποίησης σε βάρος της Ελένης Χρονοπούλου. Σε δήλωσή της, η συνήγορος του κ. Γεωργούλη, Σταματία Μαλά, είχε αναφέρει ότι ο ίδιος είχε προτείνει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Βελγίου να εμφανιστεί και να παράσχει εξηγήσεις. Πλην όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό, λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία άρσης της ασυλίας του. Παράλληλα, η Ολομέλεια τάχθηκε υπέρ της άρσης της ασυλίας της Μαρίας Πυράκη. Διάθεση για χιούμορ φαίνεται πως είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο του βίντεο στο TikTok, που είναι αφιερωμένο στους μαθητές που διαγωνίζονται στις πανελλαδικές. Πήγα να κάνω ένα βίντεο για να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες, αλλά οι συνεργάτες μου είπαν σταμάτα τι πας να κάνεις. Καλή επιτυχία να εύχεσαι μόνο στους αντιπάλους, λέει αρχικά στο βίντεο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που βρίσκεται σε περιοδία ενόψη των δεύτερων εκλογών της 25ης Ιουνίου. Στο 11,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Απρίλιο, έναντι του 12,7% τον Απρίλιο του 2022 και του αναφερουμένου προς τα πάνω, 11,1% τον Μάρτιο του 2023. Σύμφωνα με την έρευνα του εργατικού δυναμικού της Ελστάτ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 527.706 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 71.351 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022. Ωστόσο, μείωση παρουσίασε και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο σε ετήσια βάση, σε 4,1% από 4,5% τον Απρίλιο. Ο δομικός πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων μειώθηκε επίσης περισσότερο από το αναμενόμενο, στο 5,3% από 5,6%.
Λοιπόν, σήμερα για τον Ιούνιο και το καλοκαίρι γενικότερα έγινε ποδαρικό με αραιές συννεφιές, αλλά τον ήλιο να δίνει μεγάλη μάχη, έτσι στη διάρκεια της σημερινής ημέρας να κρατήσει τα ηνία, τα πρωτεία στο καιρικό σκηνικό. Πάμε τώρα να δούμε τι μας επιφυλάσσει για αύριο, Τρίτη. Όχι, για αύριο Παρασκευή ο καιρός, Παρασκευή αύριο. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε τις προγνώσεις των μετεωρολόγων σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Να δούμε τώρα αναλυτικά ένα προς ένα τα θέματα στη Θεσσαλία και αρχίζουμε από τη Λάρισα. Καλωσορίζουμε εδώ μαζί μας τη Σοφία Κοντοθανάση. Καλό απόγευμα, Βάσο. Σοφία μου, καλό απόγευμα, καλό μήνα. Καλό μήνα, βέβαια. Καλό καλοκαίρι. Όλα τα καλά, αλλά εσένα σας αφήνουμε στην Τρίτη, εγώ θα πάρω Παρασκευή για αύριο. Εσύ αύριο πάρε την Τετάρτη, εγώ αύριο θα πάρω Παρασκευή για τριήμερο. Σ' άκουσα που είπες Τρίτη σήμερα. Γιατί μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω, εγώ κρατάω την Παρασκευή καλά. Για αύριο. Αυτή είναι απίστευτο όμως, έτσι, να μπερδευτώ το αντίθετο, δηλαδή τελειώνει η εβδομάδα και εγώ το έκανα αρχή. Και πας Τρίτη, γι' αυτό σου λέω, εγώ κρατάω την Παρασκευή για αύριο, σε κράτα την Τρίτη, έχεις ακόμα για το τριήμερο σε το Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, όλα τα καλά για τους επόμενους μήνες, τους καλοκαιρινούς και φυσικά ευχόμαστε και τα καλύτερα στους χιλιάδες νέους μας, στους χιλιάδες υποψηφίους που από σήμερα ξεκινώντας με τα επαγγελματικά λύκεια, αύριο παίρνουν τη σκυτάλη τα παιδιά των γενικών λυκείων, έχουν καθίσει στα θρανία των εξετάσεων, των δύσκολων και απαιτητικών εξετάσεων. Αλλά τους ευχόμαστε τα καλύτερα και σίγουρα όλοι θα βρουν το δρόμο τους, έτσι. Δεν χρειάζεται και πολύ άγχος, δεν σταματάει εδώ η ζωή. Είναι ένας αγώνας, ένας πρώτος αγώνας για αυτά τα παιδιά. Όλα ξεκινούν από εδώ. Νομίζω ότι δεν έχει κανένας να αγχωθεί για οτιδήποτε. Εξάλλου, όλη η προετοιμασία έχει γίνει. Τώρα πια πας με καθαρό μυαλό να δώσεις πανέλες εξετάσεις. Σήμερα, εξάλλου, ήταν ένα βατό θέμα όπως το σχολίασαν και το χαρακτήριζαν τα παιδιά έτσι για εθελοντισμό και μεταναστευτικό. Ήταν και επίκαιρο, πολύ επίκαιρο. Πολύ επίκαιρο, φυσικά. Πολύ επίκαιρο και κάποια από τα παιδιά μας είπαν μάλιστα ότι το είχαν στο μυαλό τους ότι μπορεί να πέσει κάτι αντίστοιχο. 632 λοιπόν τα παιδιά, 632 μαθητές για την Λάρισα σήμερα με τα ΕΠΑΛ. Κανένα απολύτως πρόβλημα, ευτυχώς θα πω εγώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί δεν κοιμήθηκαν χθες το βράδυ. Καρδιοχτυπούσαν ιδιαίτερα το Υπουργείο Παιδείας, μην τυχόν υπάρξει κάτι άλλο, αλλά είχαν πει ότι είναι ένα διαφορετικό σύστημα, οπότε δεν κινδύνευαν από χάκερς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, οπότε υπήρχε το σχετικό άγχος. Όλα καλά λοιπόν. Βέβαια να πούμε ότι στην Θεσσαλία είχαν μία αποχή της τάξης του 22% των μαθητών από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Όλα πήγαν καλά λοιπόν. Είχαμε σήμερα και γκάλοπ μαθητές, αλλά και γονείς. Οι γονείς που νομίζω ότι αυτή η εικόνα, Βάσο, δεν θα αλλάξει και ποτέ. Πάντοτε θα είναι έξω από τα εξεταστικά κέντρα οι γονείς, οι οποίοι λένε εντάξει, καρδιοχτυπούμε και εμείς μαζί με τους μαθητές, περίμεναν έτσι για μια αγκαλιά. Πρέπει όμως να αλλάξει κάποια στιγμή. Η αλήθεια είναι. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Εγώ τους είχα πει πηγαίνετε να πιείτε έναν καφέ, δεν θέλω να βγω να σας δω απ' έξω, θέλω να φύγετε να μην έχω το άγχος. Μα είναι δυνατόν. Πρόσθετο άγχος δημιουργεί όλο αυτό. Δεν έχει τίποτα να προσφέρει τώρα. Αλήθεια είναι. Δεν προσφέρει σε κάτι. Εξάλλου, εντάξει, τα παιδιά θα επικοινωνήσουν με τα κινητά τηλέφωνα αμέσως μετά και θα τους πούν πώς πήγαν ή ότι επιστρέφονται στο σπίτι, εν πάση περιπτώσει. Όπως και να έχει, πήγαν καλά για κάποιους που δεν έχουν διαβάσει και τόσο πολύ, όπως είπαν. Εντάξει, λίγο υπήρχε αυτό το άγχος. Θα περίμεναν να είχαν προετοιμαστεί λίγο καλύτερα, μας είπαν. Λοιπόν, μεταξύ των άλλων, δηλώσεις έχουμε και από την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση Θεσσαλίας που μας δίνει την εικόνα για ολόκληρη τη Θεσσαλία, έτσι, όχι μόνο για
τη Λάρισα. Βέβαια. Καθώς παντού οι εξετάσεις σήμερα πρώτη μέρα για τα επαγγελματικά λύκεια κύλησαν ομαλά, πάμε όμως να δούμε πιο αναλυτικά το ρεπορτάζ. Χωρίς προβλήματα σε Λάρισα και ολόκληρη τη Θεσσαλία ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ να μπαίνουν πρώτοι στη μάχη. Όλα κύλησαν ομαλά, όπως τόνισε και η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κ. Βασιλική Ζιάκα, καθώς και ο αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Νικόλαος Ζερβάς. Όλα κύλησαν ομαλά, πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα στα ΕΠΑΛ, με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι μαθητές μας, οι υποψήφοι, ήταν όλοι στην ώρα τους. Τα θέματα ήρθαν στην ώρα τους, γύρω στις 8.30. Κύλησαν, όπως είπα, όλα ομαλά και κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οι μαθητές ήταν 1.761 σε όλη τη Θεσσαλία, υποψήφοι μάλλον. 310 στην Καρδίτσα, 632 στη Λάρισα, 487 στη Μαγνησία, 352 στα Τρίκαλα, σε 14 εξεταστικά κέντρα, 5 εξεταστικά κέντρα Μαγνησία και Λάρισα, 2 εξεταστικά κέντρα, αντίστοιχα Καρδίτσα και Τρίκαλα. Η αποχή ήταν 22% σήμερα πρώτη μέρα. Σήμερα είναι η μέρα των μαθητών και πρέπει να είμαστε όλοι ουσιαστικά δίπλα τους, μηδενούς εξαιρουμένου. Οι μαθητές μας κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουν μέχρι εδώ και πρέπει να σεβαστούμε τους κόπους τους όλοι μας και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό. Εμείς από την πλευρά μας φροντίσαμε έγκαιρα να επανδρώσουμε τα εξεταστικά μας κέντρα τόσο με τις ηλικιακές επιτροπές όσο και με τις επιτροπές επιτηρητών, οι οποίοι είχαν πάρει εντολές να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να αποδώσουν τα παιδιά μας όσο καλύτερα μπορούν. 5 εξεταστικά κέντρα σήμερα στον νομό Λάρισας για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, για τους 632 υποψηφίους. 28 εξεταστικά κέντρα για αύριο για τους μαθητές των ΓΕΛ με 2.400 υποψηφίους. Είμαστε όλοι δίπλα τους, κάνουμε όλοι το καλύτερο για να μπορέσουν να γράψουν και να αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούν. Όπως είπε και η κυρία Ζιάκα, τα θέματα ήρθαν έγκαιρα, οι μαθητές πήραν τα θέματα στην ώρα τους. Το θέμα φαίνεται αρκετά καλό, αφορά τον εθελοντισμό. Δεν είχαμε προβλήματα στην μετάδοση και σε όλα τα υπόλοιπα και είμαστε και για τις υπόλοιπες μέρες έτοιμοι να αποδώσουν οι μαθητές μας όσο καλύτερα μπορούν. Σήμερα συμμετείχαν σε εξετάσεις 632 υποψήφια από τα ΕΠΑΛ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σε 5 εξεταστικά κέντρα. Υπήρξε όμως αποχή 22%. Τι λένε όμως οι μαθητές για το θέμα? Καλά πήγα, όχι δεν πήγα καλά, πλάκα κάνω. Αγχώθηκα πάρα πολύ, δεν έγραψαν και τα θέματα ήταν εύκολα. Αυτά. Τι έχεις να πεις και στους υπόλοιπους έτσι, συμμαθητές σου? Ότι δεν χρειάζεται άγχος, χρειάζεται σίγουρα διάβασμα, όχι και κάθε μέρα, αλλά χρειάζεται διάβασμα, γιατί αυτό πιστεύω εμένα με έκανε σήμερα να αγχωθώ, ότι δεν είχα διαβάσει αρκετά όσο έπρεπε όλη τη χρονιά, να δώσουν λίγο βάση και να μην αγχώνονται, γιατί η ζωή δεν σταματάει εδώ στις εξετάσεις, οπότε... Εύκολο ήταν, έκθεση. Ποιο ήταν το θέμα? Εθελοντισμός ήταν. Αυτά. Για τα επόμενα μαθήματα πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Σκούρα. Θα δυσκολευτείς λες, ειδικά μαθηματικά. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι έχεις να πεις και στους μαθητές σου τώρα που είναι εξετάσεις? Καλή δύναμη. Καλά τα γράψαμε. Λογικά. Αγχωθήκατε καθόλου? Όχι καλέ, τι να αγχωθούμε. Ήταν για καλά διαβασμένο στο μάθημα? Τι να σου πω τώρα. Δεν διάβασα. Ήταν εύκολα, ναι. Εύκολα σχετικά. Ήταν εθελοντισμός το θέμα. Εντάξει, εγώ για καμία σχολή δεν σκοπεύω. Για καλό τεχνών θέλω να πάω, οπότε εικονικά. Έσκησα. Τόσο σίγουρος δηλαδή? Τόσο. Ναι, το θέμα εντάξει, εύκολα ήταν. Αν διάβαζες, θα πας πολύ καλά. Ήταν κρεμασός? Όχι, κανείς δεν το περίμενε. Τώρα και τα επόμενα μαθήματα, υπάρχει άγχος? Όχι. Πολύ χαλαρό. Τι έχεις να πεις στους συμμαθητές σου τώρα για τις μέρες των εξετάσεων? Τίποτα, ψυχραιμία, δεν υπάρχει λόγος για άγχος. Για τους γονείς? Ψυχραιμία και σε αυτούς? Ναι. Αυτή θα μεταφέρουν τις χαρμίες στα παιδιά τους. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και εύκολα, αλλά αυτό δεν διάβασα και αυτό. Αγχώθηκες εσύ? Ναι, αγχώθηκα λίγο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, καλή δύναμη, καλά αποτελέσματα να έχουν και οι γονείς να κάνουν λίγο κουράγιο, γιατί περάσανε πολλά μαζί με τα παιδιά τους όλο το χειμώνα, πληρώνανε φροντιστήρια. Και περιμένουν με μεγάλη αγωνία, ίσως μεγαλύτερη από αυτή των παιδιών, τα αποτελέσματα των παιδιών τους, γιατί είναι ανταμοιβή των κόπων τους. Περιμένω και εγώ το γιο μου να δούμε τι έγραψε.
Αύριο Παρασκευή είναι η μέρα εκείνη των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια σε όλη την περιφέρεια Κέντρου Λάρισας. Θα λάβουν μέρος 2.400 υποψήφοι σε 28 εξεταστικά κέντρα. Καλή συνέχεια λοιπόν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, γιατί το καλοκαίρι που πια είναι εδώ μας κάνει να βλέπουμε μπροστά μας τριήμερα, διακοπές, τουρισμό, τουριστική κίνηση. Επομένως, και όλοι πως αυτή την κατηγορία τώρα ανήκει. Βεβαίως. Και σε αυτό το βουνό των θεών, περιφέρεια και δήμοι έχουν πέσει από πάνω για να το αναδείξουν ακόμη περισσότερο, γιατί φυσικά είναι πασίγνωστο. Εντάξει, μιλούμε τώρα για ένα brand name πασίγνωστο ανά τον κόσμο, για τον Όλυμπο. Αλλά αυτή τη φορά ενώνουν τις δυνάμεις ως περιφέρεια, δήμοι, φορείς, προκειμένου να αναδειχθεί κι άλλο τουριστικά, όπως πολύ σωστά είπες. Γιατί νομίζω ότι έχει πολλά να προσφέρει ο Όλυμπος. Βέβαια, δεν ξεκινούν τώρα με αυτό το νέο πόρταλ, το οποίο θα δούμε και σε εικόνες, φωτογραφίες, εικόνες που αποτυπώνουν τις ομορφιές του Όλυμπου. Που αν κανείς δεν τον έχει επισκεφθεί, δεν μπορεί να καταλάβει πόσο όμορφο δεν είναι μόνο η ορειβασία. Είναι πολλά πράγματα, από αρχαιολογικούς τόπους μέχρι στη φύση τις πολύ όμορφες διαδρομές για να περπατήσει κανείς στον Όλυμπο. Σήμερα παραχώρησα συνέντευξη τύπου η Περιφέρεια Θεσσαλίας μαζί με τους Δήμους, τον Δήμο Ελασσόνας, Τεμπών, μην ξεχνάς την Κοιλάδα των Τεμπών και πολλά πολλά άλλα σημεία αναφοράς εδώ της Θεσσαλίας, τα παράλια του νομού. Έτσι λοιπόν όλοι οι Δήμαρχοι μαζί με την Περιφέρεια ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο πόρταλ που μπορεί κανείς να το επισκεφθεί και να δει πολλές σημαντικές πληροφορίες για τον αγαπημένο Όλυμπο και φυσικά να προσελκύσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τουρισμό, περισσότερο κόσμο να το επισκεφθούν και κάπως έτσι να αποκτήσουμε και πιο μεγάλη οικονομική δύναμη εδώ στην περιοχή μας, έτσι. Ακριβώς. Πάμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν πιο αναλυτικά τι υπόθηκε σε αυτή την συνέντευξη τύπου. Η παρουσίαση του νέου πόρταλ για την ανάδειξη του Ολύμπου έγινε σήμερα το μεσημέρι στο νέο διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό καθώς και Δημάρχος. Είναι μια συλλογική δουλειά που κάναμε, χρηματοδοτήσαμε και σήμερα πλέον μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος πριν επισκεφτεί τον Όλυμπο να μπορέσει να τον δει μέσα από το πόρταλ αυτό και με τα μάτια των ειδικών. Ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι να το κάνεις. Γι' αυτό και για τον Όλυμπο, εκτός από το πόρταλ που κάναμε, έχουμε το πλανητάριο, το μίνι πλανητάριο, το οποίο πλέον εξυγχρονίζουμε, ανανεώνουμε και συντηρούμε με μια νέα χρηματοδότηση με τον ΟΦΠΕΚΑ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 200.000 ευρώ και συνεργασία με το Δήμο Ελασσόνος, αλλά ταυτόχρονα έχουμε αναβαθμίσει, συντηρήσει όλα τα ιστορικά, πολιτιστικά μνημεία των γύρω περιοχών, είτε αυτά είναι στην Αγιά, είτε είναι στα Τέμπη, είτε είναι στην Ελασσόνα, σε συνδυασμό με την καλή οδική προσβασιμότητα για να υπάρχει ασφάλεια στις ανθρώπινες μετακινήσεις. Στο επίκεντρο Όλυμπος και τουριστική πρόθεση περιοχής, όπου και εστίασε σε δηλώσεις και οι δήμαρχοι. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Παρουσιάζουμε το νηστότοπο themountolympus.com που για μας στο Δήμο ήταν ένα στοίχημα πώς θα μπορέσουμε το βουνό που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Ελασσόνας να το αναδείξουμε περαιτέρω. Και μάλιστα να μην το αναδείξουμε μονόπλευρα από την πλευρά του Δήμου Ελασσόνας και του Δήμου Τεμπών, αλλά να το αναδείξουμε στο σύνολό του. Δεν μπορούσαμε στην πρόσκληση αυτή που μας έκανε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι άλλοι δήμαρχοι, ο κ. Γκουντάρας και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, ο κ. Γάτσας, να λείπουμε ο Δήμος Τεμπών. Έχουμε, όπως ξέρουμε όλοι, το πανέμορφο έτσι, μέρος της Κοιλάδας των Τεμπών, το οποίο αν και τους τελευταίους τρεις μήνες είναι στην επικαιρότητα για άλλο και όχι μόνο για το έτσι, τουριστικό του προϊόν, πρέπει να στηρίξουμε την περιοχή, να την ανεβάσουμε, βέβαια πάντα με τη βοήθεια της περιφέρειας και πάντα ο περιφερειάρχης είναι πρωτοπόρος σε αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικά έρθουμε σε επαφή με τους Δήμους με σκοπό να αναδειχθεί το συγκεκριμένο πόρταλ. Είναι μια συνολική δουλειά για τον Όλυμπο. Περιγράφει με πολύ ωραίες φωτογραφίες αλλά και πολύ δυνατές διαδρομές, αναδεικνύει συνολικά το βουνό, όπως και είπε και ο Περιφερειάρχης πριν από λίγο, αλλά και οι κύριοι δήμαρχοι
Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον Όλυμπο. Είναι ένα γνωστό brand name παγκοσμίως και θα συνεχίσει να δίνεται αυτή η έμφαση. Θεωρώ ότι ένα πρώτο βήμα, μάλλον δεν είναι πρώτο, γιατί έχουν γίνει και άλλα βήματα ανάδειξης του Ολύμπου, είναι και αυτό το πόρταλ. Έχει πολύ ωραίο υλικό, αξίζει να το δείτε. Πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα γίνουν και άλλα βήματα που έχουν ως στόχευση τον Όλυμπο. Γνωρίζω πολύ καλά τον Όλυμπο. Κάναμε πολλά χρόνια διάφορες εκδόσεις για τον Όλυμπο. Ξεκίνησε από το 1998 η πρώτη έκδοση. Ακολούθησαν και άλλες συνεργασίες με τις νομαρχίες, περιφέρειες, με τους Δήμους. Συγκεντρώθηκε ένα τεράστιο υλικό φωτογραφικό κυρίως και τα τελευταία χρόνια και βίντεο, το οποίο παρουσιάζεται το περισσότερο αυτή τη στιγμή μέσα στο πόρταλ. Το σίγουρο είναι πως όλοι μαζί ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάδειξη του Ολυμπού. Και πάμε τώρα. Ναι, απίστευτο. Φοβερές εικόνες. Εντυπωσιαζόμαστε από τις εικόνες, έτσι πόσο μάλλον όταν όλα αυτά τα βιώσεις από κοντά. Και γίνεται σπουδαία δουλειά, γιατί φαντάσου τώρα να πάνε να φωτογραφίσουν τα μέρη, να τα κάνουν σε εικόνες. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι, σε όλες τις εκφάσεις του Ολύμπου. Ωραία, ωραία δουλειά πραγματικά. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με πολύ όμορφες εικόνες και αισιόδοξες και καλοκαιρινές, έτσι εγώ επιμένω, γιατί είχαμε μια πολύ ξεχωριστή βόλτα, μια βόλτα με ποδήλατα. Μια ποδηλατάδα στην πόλη, πόσο όμορφη ποδηλατάδα, πραγματικά κράτησε και ο καιρός ευτυχώς, γιατί κάθε απόγευμα είχαμε βροχή. Ευτυχώς χθες μας έκανε το χατήρι, γιατί μιλούμε για δεκάδες πραγματικά ποδηλάτες, μεταξύ αυτών και ο Σύλλογος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με σύνδρομο Down, συγγνώμη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είχε πολύ μεγάλη σημασία να το γευτούν, να περάσουν καλά, να κάνουν την ποδηλατάδα τους από το κέντρο της πόλης μέχρι την Πινακοθήκη και όπου τους περίμενε και ένα πάρτι. Και όχι απλά πάρτι, πάρτι με χορό, αλλά και δώρα. Μεταξύ αυτών πληρώθηκε και ένα ποδήλατο με όλο τον εξοπλισμό. Οπότε ήταν μια ημέρα πραγματικά πολύ όμορφη, ένα ωραίο απόγευμα για όλους όσους συμμετείχαν. Να δούμε και αυτό το ρεπορτάζ. Μια ξεχωριστή ποδηλατοβόλτα προπομπό του First Lysa Cycle Forum που ξεκινά σήμερα. Είναι αυτή που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας προς τον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης. Η Λάρισα, η πόλη του ποδηλάτου, φιλοξενεί ένα τριήμερο φόρουμ ποδηλασίας, μια πανδεσία από γνωριμία με το ποδήλατο, γνωριμία με την πόλη του ποδηλάτου. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Προπομπός αυτού του τριημέρου είναι η σημερινή ποδηλατάδα. Μια ποδηλατάδα με κοινωνικό μήνυμα, με το μήνυμα για την αναπηρία, για το σύνδρομο Down, με το μήνυμα ποδηλατούμε ξεχωριστά με τους χρωμοστομούλιδες του κύκνου. Δίνουμε λοιπόν και την ευεξία και το κοινωνικό μήνυμα σε μια ποδηλατάδα που ξεκινάει από την κεντρική πλατεία, καταλήγει στην Πινακοθήκη, τη Δημοτική Μουσείου ΓΙ Κατσίγρα, με πολλά δώρα και κουπόνια προσφοράς από τοπικές επιχειρήσεις και ένα μουσικό. Μια μουσική εκδήλωση που θα υπάρξει εκεί. Η δεύτερη ποδηλατάδα, όπως όλοι γνωρίζετε, είχε γίνει η πρώτη. Σήμερα είναι η δεύτερη, σε συνεργασία μαζί με τους χρωμοστομούλιδες του κύκνου. Οπότε το κάνει ακόμα πιο σημαντικό, γιατί είναι ωραίο να αναδεικνύουμε ότι το ποδήλατο δεν είναι μόνο για λίγους, είναι για όλους, για όλο τον κόσμο. Και θεωρώ ότι σε αυτό σιγά σιγά αρχίζουμε και πρωτοπορούμε σαν πόλη. Άρα οφείλουμε εμείς, οφείλει ο κόσμος, όλοι μας να το αγκαλιάσουμε, να το στηρίξουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι μια κίνηση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους μας. Στην ποδηλατοβόλτα συμμετείχε και ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με σύνδρομο Down Θεσσαλίας, ο Κύκνος. Είναι μια σημαντική ημέρα για την πόλη της Λάρισας, στα πλαίσια του φόρουμ για το ποδήλατο, το οποίο αποφασίστηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή η ποδηλατάδα που λαμβάνει η χώρα σήμερα. Θεωρώ ότι η Λάρισα παρέχει όλα τα εχέγγυα στο να υπάρξει μια ασφαλής κυκλοφορία του ποδηλάτου σαν επίπεδη πόλη, όπως είναι η μορφολογία της. Εμείς σαν παράταξη είμαστε υπέρ των δράσεων που έχουν να κάνουν τόσο με την εξωστρέφεια της πόλης όσο και με την προώθηση των ήπιων μέσων μεταφοράς. Από εκεί και πέρα όμως πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους προκειμένου να προχωρήσουμε σε δράσεις και ενέργειες. Για τους συμμετέχοντες στο ποδηλατοβόλτα ακολούθησε και υπαίθριο πάρτι στον αύριο χώρο της Πινακοθήκης με μουσικό σχήμα από τους Εβίτα Θεοδωροπούλου, Γιάννη Κοτσαρίλη καθώς και Δημήτρη Φωτίου. Και να κλείσουμε, Σοφία, με μια παρουσίαση βιβλίου που θεωρώ ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχει την υπογραφή ενός συνταξιούχου εκπαιδευτικού και περιγράφει την ιστορία του πρώτου σχολείου, του πρώτου δημοτικού σχολείου. Σχολείου.
Εγώ τον έχω γνωρίσει κιόλα τον Δημήτρη Καλογιάννη και παλαιότερα είχαμε κάνει και ρεπορτάζ για το Πρωτοδημοτικό Σχολείο. Ξέρει πάρα πολλά, γνωρίζει πάρα πολλά. Και χαίρομαι διότι ως συνταξιούχος εκπαιδευτικός πλέον, είπε αυτές τις γνώσεις του λοιπόν για το Πρωτοδημοτικό Σχολείο της πόλης να τις αποτυπώσει σε ένα βιβλίο. Πόσο ευχάριστο, γιατί αυτό το βιβλίο μένει. Μένει και να γνωρίζουμε εμείς πώς δημιουργήθηκε το Πρωτοδημοτικό Σχολείο λοιπόν. Και έτσι το παρουσίασε χθες σε φίλους, συναδέλφους αλλά και σε ολόκληρη την πόλη στο Χατζηγιάννη Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας. Μπράβο να πω εγώ για την προσπάθεια και είναι πραγματικά βιβλία τα οποία μένουν και είναι η ιστορία της πόλης εξάλλου. Ακριβώς όπως το λες, κομμάτι της ιστορίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Τετάρτη. Εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Το βιβλίο του συνταξιούχου δασκάλου Δημητρίου Καλογιάννη με τίτλο «Η ιστορία του πρώτου δημοτικού σχολείου της Λάρισας μέσα από την εξέλιξη της ελληνικής εκπαίδευσης» παρουσιάστηκε στο Χατζηγιάννη Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας. Παρουσιάζουμε σήμερα το βιβλίο για την ιστορία του Α Δημοτικού Σχολείου Λάρισας. Είναι το πρώτο σχολείο που δημιουργήθηκε στην πόλη μετά την απελευθέρωση της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό του 1881. Ιδρύθηκε το 1882. Περιηγήθηκε σε πάρα πολλά μέρη χωρίς να έχει δικό του κτίριο για πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή φιλοξενήθηκε όταν έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών στο Οθωμανικό σχολείο και στη συνέχεια συστεγάστηκε για αρκετά χρόνια με το τρίτο δημοτικό. Από εκεί και πέρα κατάφερε, ενώ έγιναν άλλα κτίρια, δεν έκανε δικό του κτίριο, δεν τα κατάφερε και κατάφερε να κάνει το δικό του κτίριο το 1984. Έγιναν τα εγκαίνια και από τότε μέχρι και σήμερα συνεχίζει την πορεία του προσφέροντας τα εφόδια του σε πολλούς μαθητές της πόλης για να μπορέσουν να βγουν στην κοινωνία. Πρόκειται για μια εκδήλωση που διοργάνωσαν το Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμών του Σχολείου και είχε ιδιαίτερη επιτυχία, ενώ στο κλείσιμο της επιφύλαξε τραγούδια από μαθητές και μαθήτριες της 5ης τάξης του σχολείου. Να συνεχίσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στη Μαγνησία. Είναι εδώ Βασίλης Μπαντίδης για να μας ενημερώσει. Καλό απόγευμα. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι. Έτσι, να το λέμε συνέχεια. Ξεχάσαμε, το είχαμε πει και τις προάλλες. Ναι. Με τις εκλογές και όλα τα σχετικά, ξεχάσαμε ότι ξεχάσαμε και το καλοκαίρι. Όλα, αλλά μας αρέσει να το λέμε συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με τις πανελλαδικές εξετάσεις και στη Μαγνησία. Είχαμε νωρίτερα, με τη βοήθεια και της Σοφίας, μια γενική εικόνα για το τι έγινε στη Θεσσαλία. Όλα ομαλά, έτσι. Ναι, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Μετά και την περιπέτεια των τελευταίων ημερών με τους hackers στην Τράπεζα Θεμάτων, είχαμε και μια τοποθέτηση του Υπουργού Παιδείας της κυρίας Κεραμέως. Ξεκίνησαν οι πανελλαδικές και στη Μαγνησία χωρίς κανένα πρόβλημα. Ομαλά, όπως μας είπε ο κύριος Αβελίδης, ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας αλλά και διευθυντές σχολείων, όπου βρεθήκαμε σήμερα το πρωί και πραγματοποίησαμε το ρεπορτάζ. Πρεμιέρα λοιπόν των πανελλαδικών στα επαγγελματικά λύκεια και στο νομό της Μαγνησίας. Στο 79% η συμμετοχή. Mm-hmm. Είχαμε προσέλευση και για τους εκπαιδευτικούς στα εξεταστικά κέντρα, δηλαδή τους υπεύθυνους που βεβαίως είχαν υπό την επίβλεψή τους τη διαδικασία και οι μαθητές έσπευσαν. Οι περισσότεροι εκ των μαθητών που τοποθετήθηκαν στην τηλεοπτική κάμερα επισήμαναν ότι τα θέματα ήταν βατά σε ό,τι αφορά την πρεμιέρα με την έκθεση για τη Μαγνησία, ο εθελοντισμός σε ό,τι αφορά τη θεματολογία και τα παιδιά μπορούσαν να ξεδιπλώσουν και τις σκέψεις τους και βεβαίως και τον ιστορικό τους κόσμο και δίνει το στίγμα ο κύριος Αβελίδης και για το πρόγραμμα που ακολουθεί περίπου μέχρι τα μέσα του μήνα. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Θέμα προς ανάλυση στην έκθεση αυτού του εθελοντισμού. Ρίχθηκαν στη μάχη των πανελλαδικών σήμερα πρώτη ημέρα οι υποψήφοι στα ΕΠΑΛ και στο νομό Μαγνησίας. Αρκετοί χαρακτήρισαν το θέμα εύκολο. Η διαδικασία πάντως, σύμφωνα και με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, κύλησε ομαλά σε ό,τι αφορά στο νομό Μαγνησίας. Τα θέματα έρθαν στην ώρα τους και δεν κατεγράφει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Ο τηλεοπτικός φακός του Άστρα βρέθηκε σήμερα σε σχολικά συγκροτήματα. Μεταξύ αυτών και το δεύτερο ΕΠΑΛ της Νέας Ιωνίας, εκεί όπου έγιναν δηλώσεις τόσο από τον διευθυντή, όσο και από εκπροσώπους της εκπαίδευσης αλλά και υποψηφίους. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων, με τους υποψηφίους από φοιτητές των ΕΠΑΛ να γράφουν, όπως λέμε, το μάθημα των νέων ελληνικών. Στη Μαγνησία, σε 5 εξεταστικά κέντρα των ΕΠΑΛ, δεν παρατηρήθηκε το παραμικρό πρόβλημα και κυρίως οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα θέματα ήρθαν στην ώρα τους με την αξιοποίηση του συστήματος μετάδοσης των δεδομένων, του αυτόματος συστήματος αυτού. Ήρθαν στην ώρα τους και εντελώς απρόσκοπτα. Αυτό γιατί το τονίζουμε. Το τονίζουμε για να αφενός μεν για να επιβεβαιώσουμε όσα είπαμε χθες και προχθές ότι πραγματικά οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν έχουν κανένα κίνδυνο στο να δημιουργηθεί πρόβλημα σε αυτές και ότι τόσο όλα τα συστήματα αυτά. Πριν την εξέταση ναι, ενώ περίμενα να έρθουν τα θέματα, είχα χωθεί λιγάκι. Αλλά μόλις ήρθε το θέμα και το είδα, λέω πολύ εύκολο,
για να το γράψω, οπότε μου βγει όλο το άγχος. Το θέμα το γνωρίζαμε από την αρχή και πολλοί δασκαλοί μας πιστεύαν, από τα φροντιστήρια κυρίως, πιστεύαν ότι θα πέσει. Ήμασταν αρκετά προετοιμασμένοι. Εντάξει, το λογοτεχνικό κείμενο ήταν λίγο περίεργο, αλλά τα καταφέραμε, ήταν ωραίο. Ήταν πολύ βατό το θέμα, θεωρώ. Το είχαμε κάνει πάρα πολλές φορές και δεν ήταν κάτι από αυτά που περιμέναμε. Ήταν πολύ εύκολο. Ήταν σαν να έγραφα προαγωγικές, δεν είχε καμία απολύτως διαφορά. Τα θέματα ήταν πολύ πιο εύκολα από τις προαγωγικές. Δεν υπήρχε καμία διαφορά, δηλαδή όλα τα έδινε. Ήταν σχετικά εύκολα, δηλαδή ακόμα πιο εύκολα και από προαγωγικές, να καταλάβετε. Περιμέναμε να πέσει κάτι δύσκολο. Τελικά έπεσε ένα θέμα που όλοι το ήξεραν και όλοι ήταν γνώστες πάνω σε αυτό. Οπότε όλοι θα γράψουμε πάρα πολύ καλά, πιστεύω. Είχαμε 25 απόντες που σημαίνει συμμετοχή περίπου 83%. Τα θέματα ήρθαν στην ώρα τους 8.30. Μοιράστηκαν 9, ξεκίνησε η διαδικασία. 12 η ώρα έχουμε λήξει. Δεν είχαμε κανένα απρόοπτο. Όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Ελπίζουμε και τις επόμενες ημέρες να έχουμε την ίδια ομαλότητα. Όπως επισημάνθηκε πάντως, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα ούτε στη μετάδοση των θεμάτων, αλλά ούτε και στην ανταπόκριση των εκπαιδευτικών. Εντάξει, χαιρόμαστε κι εμείς και νομίζω όλοι μας, Βασίλη, να βλέπουμε στα πρόσωπα των υποψηφίων την ικανοποίηση ότι ήταν ένα βατό θέμα και έγραψαν καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς ένας ναρκωμανής, όπως στην συνέχεια αποδείχθηκε, επιχείρησε να εισβάλλει σε σπίτι, αστυνομικού το σπίτι, και πιάστηκε στα πράσα όμως. Λοιπόν, είναι μια ακόμη υπόθεση η οποία σοκάρει σε ένα μεγάλο βαθμό. Ενώπιον λοιπόν της δικαιοσύνης βρέθηκε ο 45χρονος, ο οποίος, όπως αποκαλύπτεται και με βάση τα στοιχεία του ρεπορτάζ, πριν από λίγα 24 ώρα, συγκεκριμένα βραδινές ώρες, αποπειράθηκε να εισέλθει σε σπίτι με περίσσιο θράσος. Με τον ίδιο να υποστηρίζει ενώπιον των αρχών ότι δεν εισέβαλε στην οικία για να κλέψει, αλλά για να μπορέσει να εξασφαλίσει κάτι για τη δόση του. Mm-hmm. Πραγματικά είναι ιστορίες που συγκλονίζουν τη διπλανή πόρτα και χτυπάνε καμπανάκι για την κοινωνία μας. Η άνοικος του σπιτιού, μια γυναίκα που βρισκόταν στον μπαλκόνι και μιλούσε στο τηλέφωνο εκείνη την ώρα, τον αντιλήφθηκε και είχε την ψυχραιμία, ακούστε η γυναίκα, να φωνάξει Γιώργο, βοήθεια, χωρίς να είναι κάποιος εκείνη τη στιγμή στο σπίτι. Είχε την ψυχραιμία να επικαλεστεί αυτό, για να μπορέσει να φοβήσει τον επίδοκτο, τον εισβολέα, ο οποίος επιχείρησε να μπει στο εσωτερικό του σπιτιού μέσω της κυρίας εισόδου. Ναι, για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ανομαλίου πλημελιωδικού βολού βρέθηκε ένα 45χρονο άνδρα, ο οποίο το βράδυ τη Τρίτη προσπάθησε να μπουκάρει σε σπίτι. Ο ίδιο υποστήριξε ότι δεν εισέβαλε στο σπίτι για να κλέψει, αλλά για να κάνει τη δόση του. Η ανήκο πάντω του σπιτιού και ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι και μιλούσε στο τηλέφωνο, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον 45χρονο διαρρήκτη, ο οποίο επιχείρησε να μπει στο ιστορικό του σπιτιού μέσω τη κυρία εισόδου. Η γυναίκα πάντω δεν έχασε την ψυχραιμία τη και άρχισε να φωνάζει Γιώργο, βοήθεια, για να φανεί ότι υπήρχε άνδρα στο σπίτι. Ο επίδοξο ληστή τη είπε ότι θέλει να παραδώσει κάποια παραγγελία και τη ρώτησε για μία οδό. Ο 45χρονος πάντως καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 μηνών με αναστολή και δικαίωμα έφεσης. Στη συνέχεια άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος. Και να συνεχίσουμε, Βασίλη, πάμε τώρα να δούμε μια ιστορία απόλυτης φρίκης, έτσι, γιατί μιλάμε συχνά για κακοποίηση ζώων, αλλά τώρα αυτό είναι... Ναι, δεν περιγράφεται πραγματικά. Απαπερίγραπτα. Και πάρα πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, ειδικότερα, αλλά θα πω και ευρύτερα τα τελευταία χρόνια, έχουμε και εμείς κληθεί να καλύψουμε λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ με συμπεριφορές οι οποίες προέρχονται πραγματικά από ανθρωπόμορφα τέρατα εναντίον ζώων. Και εν προκειμένου τώρα είχαμε κάτι που δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα με λόγια. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι απέραντη θλίψη και οργή επικρατεί στην εργαλαστή του πηδίου, όπως έχουμε καταγράψει με το ρεπορτάζ, καθώς ο αγαθός γίγαντας, ένα σκυλάκι αδέσποτο, το οποίο αγαπούσαν πάρα πολύ όλοι εκεί, και είναι κάποια πλάνα το διάστημα που προηγήθηκε. Ο αδέσποτος σκύλος λοιπόν προημερών δέχθηκε πυροβολισμό από κάτοικο της περιοχής και ξεψύχησε, όπως έχουμε πληροφορηθεί, σε ιδιωτική κλινική του Βόλου που νοσηλεύονταν. Δηλαδή κάποιος με το αεροβόλο έριξε με σκάγια τουλάχιστον 20 σε αυτό το σκυλάκι. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να μιλήσει κανείς για το περιστατικό. Ήταν πάντως ένα σκυλάκι γνώριμο σε όλους, ναι, όπως είπε στη Βασίλη, γιατί ήταν εκεί στην πλατεία της Αργαλαστής. Ακολουθούσε κόσμο που έβγαινε με το σκύλο του βόλτα. Ήταν πραγματικά φίλος για τους ανθρώπους της Αργαλαστής, ιδιαίτερα αγαπητός. Τον γνώριζαν οι κάτοικοι και εκείνος τους γνώριζε. Δηλαδή συμπεριφερόταν έτσι σαν άνθρωπος, ναι, με πολύ φιλικά συναισθήματα απέναντι σε ανθρώπους και είχε την αγάπη όλων εκεί. Έχουν πληγωθεί όλοι πραγματικά εκεί, ακριβώς η μασκότ της περιοχής.
Δέχτηκε λοιπόν τα σκάκια από αεροβόλο όπλο και όπως είπα, τα λόγια πολύ δύσκολα βγαίνουν από τα στόματα. Είναι συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά όχι μόνο οι κάτοικοι της Αργαλαστής. Και όλοι εμείς που έχουμε επίσης καταγράψει το ρεπορτάζ και νομίζω και όλος ο κόσμος. Για να το δούμε. Άγνωστος πυροβόλησε αδέσποτο σκύλο στην Αργαλαστή, με συνέπεια το ζώο να βρεθεί σε πολύ δύσκολη κατάσταση και χρειάζονταν και αίμα. Δυστυχώς, τις τελευταίες ώρες αποκαλύφθηκε ότι το σκυλάκι έχασε την άνηση μάχη και έφυγε από τη ζωή. Ήταν μεσημέρι του Σαββάτου όταν ένας άγνωστος πυροβόλησε πιο ειδικά με αεροβόλο όπλο το σκυλάκι. Πρόκειται για ένα σκυλάκι το οποίο είχαν παρατήσει στο χωριό το χειμώνα που πέρασε. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητό και το φρόντιζαν και το αγαπούσαν όλοι στην περιοχή. Συνόδευε άλλες χιλιάδες ποζόμενα στις βόλτες τους, ωστόσο κάποιος άγνωστος έως τώρα άνοιξε πυρ κατά του σκύλου και του έριξε τουλάχιστον 20 σκάκια. Όλοι γνωρίζουν τον άνθρωπο που πυροβόλησε το ζώο όπως αποκαλύπτεται, ωστόσο κανένας δεν μιλάει γιατί φοβούνται για την ίδια τους τη ζωή, καθώς θεωρούν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ψυχικά διαταραγμένος και επικίνδυνος. Τώρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, πάμε σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε τον κύριο Σταμάτη Παπαδήμο, που είναι κάτοικος της Αργαλαστής και είναι ο άνθρωπος που μετέφερε το σκυλί στο Βόλιο. Κύριε Παπαδήμο, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Σημαγκολή, κύριε Μπαντίδη. Είναι όπως τα είπατε στο ρεπορτάζ, δεν έχω να πω κάτι. Πραγματικά ένα σκυλάκι πολύ αγαπητό στους περισσότερους, εντάξει, και όπως και στον άνθρωπο, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Αλλά ήταν πραγματικά αγαπητός όρος και τα Σάββατα που εδώ στην Αργαλαστή έχει η λαϊκή αγορά, μαζεύονταν και οι ξένοι που έχουν σπίτια κλπ. Ήταν πραγματικά η χαρά της ζωής στην πλατεία. Με την κατάληξη αυτή που, όπως είπατε, εσείς, την άσχημη. Εσείς από ό,τι καταλαβαίνουμε το είδατε να ψυχοραγεί, έτσι, σε άθλια κατάσταση. Προσπαθήσατε για τη σωτηρία του, το μεταφέρατε στο Βόλο. Θα σας πω εγώ ότι το γεγονός το έμαθα τη Δευτέρα. Το σκυλάκι αυτό είχε πυροβοληθεί 2 μέρες νωρίτερα. Το είχαν μεταφέρει, είχε ειδοποιηθεί η κτηνίατρος από κάποιους ανθρώπους εδώ του χωριού. Να ανοίξω μια παρένθεση και να πω, όπως σε κάθε μέρος υπάρχουν τα τέρατα, υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, για 2-3 μέρες η κτηνίατρος έκανε ό,τι μπορούσε με τα μέσα που διέθετε. Την Τρίτη το πρωί μου είπε ότι πρέπει να μεταφερθεί κάπου όπου υπάρχουν κάποια άλλα πιο εξειδικευμένα μηχανήματα για κτηνογραφίες κλπ. Γιατί το σκυλί είχε πέρα από τα 20 σκάγια που έβγαλε εκείνη από μέσα. Στην κλινική στο Βόλο μου είπαν ότι υπήρχαν και άλλα τόσα μέσα. Και ότι έπρεπε ο κακομοίρης να τον κάνουν εγχείρηση, να του δώσουν αίμα κλπ. Χθες το μεσημέρι με ειδοποίησαν ότι ο αιματοκρίτης του άρχισε να ανταποκρίνεται, να ανεβαίνει και ότι μάλλον το σκυλί έδειχνε σημάδι ότι ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Αναθαρίσαμε όλοι, γιατί πραγματικά, όπως το είπατε, έχει στεναχωρηθεί πολλοί κόσμος εδώ πέρα με αυτό που έχει συμβεί, με την κατάληξη. Το βράδυ όμως μου είπαν ότι ανέβασε πυρετό, μάλλον το τραύμα του μολύνθηκε και ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο μετά να επιβιώσει. Σήμερα το πρωί που πήρα πάλι τηλέφωνο μου είπαν ότι τελικά ο σκυλάκος αυτός δεν τα κατάφερε. Είχε κάποιο όνομα, τον φωνάζατε με κάποιο όνομα? Εγώ στη βόλτα, γιατί στο βίντεο που δείξατε, είμαι εγώ με το σκυλί μου, ναι, και αυτός μας ακολουθούσε. Επειδή δεν είχε όνομα, εγώ τον φώναζα Κεφάλα. Ήταν πραγματικά, είχε ένα τρομερό κεφάλι, δηλαδή ένα πανέξυπνο σκυλί. Και είχα πει ότι αν τα καταφέρει θα τον βγάλουμε Λάζαρο. Ναι. Τελικά δεν αναστέθηκε. Τι να κάνω. Το ερώτημα, βέβαια, βασανιστικό για όλους εμάς ερώτημα, είναι τι μπορεί να ενόχλησε σε αυτό το αρρωστημένο μυαλό αυτό το αγαθό σκυλάκι, έτσι, αυτός ο Κεφάλας, ο οποίος όμως ήταν, ναι, πανέξυπνος, ήταν φιλικός, ναι, ήταν η συντροφιά των κατοίκων. Δηλαδή, τι αρρωστημένο μυαλό μπορεί να είναι αυτό που όπλησε το χέρι και 20 σφαίρες εδώ πέρα μιλάμε τώρα στο σώμα του. Και δεν ξέρω, κύριε Παπαδήμου, αν έχουν ξεκινήσει κάποιο είδους έρευνες ή αν ενδεχομένως υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα από καταγραφικά συστήματα, οτιδήποτε που μπορεί να οδηγήσει σε αυτόν τον πολύ άρρωστο τελικά άνθρωπο, από το αποτέλεσμα εμείς λέμε.
Βέβαια, μα στην ερώτηση δώσατε και μόλις σας την απάντηση. Ο ένας άρρωστος τώρα δεν χρειάζεται αφορμές, είναι άρρωστος. Δηλαδή είναι ένας διαταραγμένος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή κακό και σε οτιδήποτε άλλο κινείται. Δηλαδή μπορεί να είναι και σε άνθρωπο, μπορεί να είναι και σε ένα παιδί, σε ένα παιδάκι, σε ένα οτιδήποτε. Οτιδήποτε ίσως του πειράξει το οπτικό του πεδίο, έτσι όπως αυτός το αντιλαμβάνεται. Όσον αφορά τις έρευνες, εγώ να σας πω, είμαι ο λιγότερο αρμόδιος με την έννοια ότι πρώτον, εγώ εδώ με ένα συνεργαλασία τους τελευταίους 9 μήνες, αλλά δεν ξέρω ούτε την ανθρωπογεωγραφία καλά-καλά, δηλαδή κάτι ονόματα που άκουγα να ξέρετε πώς γίνεται κάθε φορά. Ο Τάδε το έκανε, ναι, ο Δίνα το έκανε, ναι, ο Χι το έκανε, εγώ δεν ξέρω καν και ποιοι είναι. Και δεύτερον, επειδή αυτές τις μέρες είχα αφοσιωθεί πραγματικά να δω τι θα γίνει με τον Αδέσποτο. Και σήμερα δεν έχω βγει καθόλου έξω, είμαι εξαντλημένος, δηλαδή χθες δεν κοιμήθηκα καθόλου από την αγωνία κλπ. Δεν έχω μάθει. Σίγουρα όμως κάτι θα πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω αν έχει γίνει, αλλά πρέπει να γίνει. Γιατί και εδώ δεν είναι κάποια Ελλάδα όπου δεν ισχύουν οι νόμοι ή δεν υπάρχουν κάμερες ή δεν υπάρχουν οτιδήποτε. Αν υπάρχει προτεραιότητα και αν υπάρχει βούληση, είναι νομίζω θέμα χρόνου. Το χωριό είναι 5 μέτρα επί 5 μέτρα που λέει ο λόγος. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Αυτά. Ναι. Αυτά. Τώρα, Βασίλη, πάμε να δούμε τι γίνεται με την αντιπυρική θωράκιση του νομού. Γιατί έχουμε και ενίσχυση από αέρος, ναι, έτσι. Ναι. Κάθε χρόνο, βεβαίως, η Μαγνησία, σε ό,τι αφορά στο χάρτη της πολιτικής προστασίας, έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί είμαστε μια περιοχή ορεινή, κυρίως με τον όγκο του Πηλίου. Οπότε, με το που ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος, όπως συμβαίνει και τώρα, η ετοιμότητα είναι σε υψηλό επίπεδο. Μέσω της συνεργασίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τις εθελοντικές ομάδες αλλά και τις αρχές εδώ την περιφερειακή ενότητα και τους δήμους. Σε επιχειρησιακή λοιπόν ετοιμότητα τίθενται τώρα τις τελευταίες ώρες, από σήμερα πιο ειδικά, τα πτυτικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας για την κατάσβεση πυρκαγιών. Μιλάμε για τα 3 νέα αεροσκάφη Air Tractor που σταθμεύουν ήδη στην 111 πτέρυγα μάχης, όπως πληροφορούμαστε στην Νέα Αγιαλό, και ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμο πόλεμα για να παρέμβουν. Μάλιστα, και να μεταφερθούμε τώρα στο λιμάνι του Βόλου, να δούμε τι έγινε χθες εκεί, Βασίλη. Πώς ένα σκάφος βρέθηκε στον πάτο. Ασυνήθιστο περιστατικό, το οποίο σόκαρε και κυρίως τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ευτυχώς δεν ήταν εκεί τη στιγμή που το σκάφος βυθίστηκε στο λιμάνι απέναντι από Τσιπουράδικα, απέναντι και από το χώρο του Τελωνίου, στην Προβλήτα. Δεν ήταν λοιπόν εκεί ο ιδιοκτήτης ή κάποιος άλλος. Δεν υπήρξε ευτυχώς κάποιος τραυματισμός. Δεν κινδύνεψε άνθρωπος. Αυτό είναι το σημαντικό. Βέβαια, ο ιδιοκτήτης στη θέα του περιστατικού κατέρευσε. Να σημειώσουμε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ. Για άγνωστη αιτία και μέχρι πριν μπω στο στούντιο, δεν είχε διευκρινιστεί το τι ακριβώς προκάλεσε. Είναι υπό διερεύνηση το όλο θέμα από τις αρμόδιες αρχές. Έχει φτάσει στον βυθό λοιπόν το σκάφος αυτό. Είναι αρκετών μέτρων. Ήταν αγκυροβολημένο σε Προβλήτα του λιμένου του Βόλου. Και να σημειώσουμε ότι άμεσα ενημερώθηκε το λιμεναρχείο. Κατέθεσαν άνδρες του λιμενικού για να γίνει όλη η διαδικασία. Και βεβαίως, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά, υπάρχει και ειδικό κάλυμα το οποίο τοποθετήθηκε για το θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης, όπως συμβαίνει σε αυτά τα περιστατικά. Σήμερα το πρωί που βρεθήκαμε επιπλέον για το ρεπορτάζ εκεί, ήταν και υπεύθυνοι από εταιρεία για την ανέλκυση του σκάφους. Μας είπαν ότι δεν θα ήθελαν να κάνουν κάποια δήλωση, ενδεχομένως να μιλήσουν όταν αυτή θα ολοκληρωθεί. Από το πρωί πάντως ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Μάλιστα, Βασίλη, σας ευχαριστώ σε αυτό το σημείο για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, εμείς θα δούμε το ρεπορτάζ. Το βράδυ μετά τις 9, όταν σκάφος ταχύπλο, μηχανοκίνητο περίπου 12 μέτρων που ανήκε σε Έλληνα και ήταν αγκυροβολημένο σε Προβλήτα του λιμένου Βόλου, απέναντι από την Προβλήτα Τελωνίου, βυθίστηκε από άγνωστη αιτία. Στο σκάφος την ώρα του περιστατικού ευτυχώς δεν υπήρχε κανείς. Άμεσα υπήρξε ενημέρωση προς το λιμεναρχείο του Βόλου και μετέβησαν άνδρες του λιμεναρχείου στο σημείο για να καταγράψουν το περιστατικό. Παράλληλα, στήθηκε πλωτό φράγμα και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο θαλάσσιας ρύπανσης. Ο ιδιοκτήτης πάντως το θέαμα του σκάφους που βυθίστηκε στην κυριολεξία κατέρευσε. Το σκάφος χάθηκε γρήγορα και έφτασε στο βυθό. Από νωρίς πάντως σήμερα το πρωί αρμόδιοι βρέθηκαν στο σημείο από εταιρεία ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανέλκυσης. Παράλληλα υπήρξε και παρέμβαση διτών. Κινητοποίηση υπήρξε. Συνεχίζουμε τώρα και να δούμε τι γίνεται σε Τρίκαλα, Καρδίτσα αλλά και στις Βόρειες Ποράδες. Η Ιωάννα Μπουροπούλου εδώ να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, έτσι. Να έχουμε, ναι. Λοιπόν, να δούμε, να ρίξουμε και μια σύντομη ματιά και σε Τρίκαλα και Καρδίτσα τι έγινε, Ιωάννα, με τις πανελλαδικές. Ομαλά διεξήχθηκε στις άλλες δύο πόλεις, τις Θεσσαλικές, οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια χωρίς προβλήματα. Οι μαθητές παρέλαβαν κανονικά στην ώρα τους τα θέματα χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
πρόβλημα. Και όπως χαρακτηριστήκαν από τους περισσότερους μαθητές, είδαμε και από το Βόλο και από τη Λάρισα, τα θέματα ήταν βατά. Να πούμε ότι στα Τρίκαλα, από τους 344 μαθητές που δήλωσαν συμμετοχή στα Θρανία, κάθισαν 269, με το ποσοστό αποχής να ανέρχεται στο 21,8%. Ενώ στην Καρδίτσα, στις εξετάσεις συμμετείχε το 83%, δηλαδή περίπου το 17% απήχε από τις σημερινές εξετάσεις. Τώρα, στο επόμενο θέμα, έχουμε ιστορικό βροχοπτώσεων στα Τρίκαλα. Είδαμε τις τελευταίες μέρες ότι ο καιρός έχει παρουσιάσει ορισμένες μεταβολές. Μπορεί ο χειμώνας να ήταν άνυδρος στα Τρίκαλα, στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων. Η άνοιξη όμως και μάλιστα οι πρώτοι μήνες έφεραν πάρα πολλές βροχές. Με το Μάιο συγκεκριμένα να παρουσιάζει ρεκόρ 15 ετίας, καθώς φαίνεται ότι έβρεχε 20 συνεχόμενες ημέρες στα Τρίκαλα, που είναι και η δεύτερη πόλη μετά τη Φλόρινα, που παρουσίασαν τόσο μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων. Να πούμε ότι από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις είδαμε να σημειώνονται και σημαντικές καταστροφές σε γεωργικές εκτάσεις, με τους αγρότες να ζητούν φυσικά τις αποζημιώσεις. Σε λίγο εδώ στη συνέχεια της εκπομπής μας θα δούμε και τις καταστροφές πιο αναλυτικά που αυτή η βροχόπτωση η συνεχής έχει προκαλέσει στην Καρδίτσα, και είχαμε και κινητοποίηση των παραγωγών για αυτό το θέμα. Τώρα πάμε στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Είδαμε ότι και στη Λάρισα παρόμοιες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Έτσι λοιπόν και ο Δήμος Καρδίτσας με τα παιδιά από τα ΚΔΑΠ, από τα δημοτικά ΚΔΑΠ, το Πολιτιστικό Σύλλογο, αλλά την Τροχέα, αλλά και τη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Καρδίτσας, διοργανώνουν αύριο Παρασκευή 2 Ιουνίου, παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας ποδηλάτου, διάφορες εκδηλώσεις στην πλατεία Πλαστήρα από τις 6 μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Θα υπάρχει μουσική, χορός, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν για την ημέρα του ποδηλάτου και πόσο σημαντικό είναι στη μετακίνηση, ενώ θα γίνει και ποδηλατάδα στο κέντρο της πόλης. Πολύ ωραία. Τώρα στις Βόρειες Ποράδες, η Αλόνισος έχει δυναμική προβολή στη Ρουμανία. Ναι, έναν από τους επιδραστικότερους ταξιδιωτικούς bloggers της Ρουμανίας φιλοξένησε τις προηγούμενες ημέρες, και πιο συγκεκριμένα από τις 28 και τις 30 Μαΐου, Δήμος Αλονίσου. Ο δημοσιογράφος Σεζάρ Δημητρού έχει ένα από τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά site της Ρουμανίας και βρέθηκε στο νησί της Αλονίσου, γνώρισε τις ομορφιές της Αλονίσου και τις προέβαλε μέσα από το site του. Να πούμε ότι η Αλόνισος, όπως και τα υπόλοιπα νησιά των Σποράδων, συμμετέχουν σε διάφορες καμπάνιες στο εξωτερικό, και φυσικά αυτό φαίνεται να έχει και αποτέλεσμα, καθώς όλο και περισσότερος κόσμος επισκέπτει τα νησιά των Σποράδων και από τα Βαλκάνια. Τώρα σε ένα θέμα που πολύ μας αρέσει και είναι και πολύ έτσι ιδιαίτερος και φάνταστος ο τίτλος, γιατί μιλάμε για τάπα στο ρατσισμό και φέτος στη Σκιάθο. Ναι, διοργανώνεται για ακόμη μια χρονιά το τουρνουά 3-on-3 τάπα στη βία και το ρατσισμό, ένα τουρνουά μπάσκετ, όπου να αναφέρουμε ότι μέχρι στιγμής έχει πολλές περισσότερες συμμετοχές από ό,τι είχε πέρυσι. Διοργανώνεται για δεύτερη φορά στο νησί και στόχος είναι να πούμε ότι όλοι έχουμε δικαίωμα στον αθλητισμό, όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε, είτε ξέρουμε από μπάσκετ είτε δεν ξέρουμε. Να πούμε ότι εκεί πέρα θα μπορούν όσοι θέλουν, είτε συμμετέχουν είτε δεν συμμετέχουν, και θα πάνε απλά να το παρακολουθήσουν, να δείξουν την αλληλεγγύη τους, προσφέροντας τρόφιμα για τους οικονομικά αδύναμους πολίτες της Σκιάθου. Μάλιστα, άλλη μια πολύ όμορφη διοργάνωση λοιπόν. Σε ευχαριστώ, Ιωάννα. Καλή συνέχεια. Τώρα πάμε εμείς σε αυτό το σημείο σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε λίγο και έχουμε και άλλα θέματα να δούμε. Λοιπόν, εδώ και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνεχίσουμε με την ενημέρωσή σας και πάμε όλοι μας να ενημερωθούμε για το τι έχει συμβεί με την παραγωγή στην Καρδίτσα. Από εκεί έρχονται τώρα οι διαμαρτυρίες, από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, για το τι έχει γίνει στην παραγωγή, τις ζημιές που έχουν πάθει οι αγρότες εξαιτίας της βροχόπτωσης, της συνεχούς βροχόπτωσης που είχαμε και τον Απρίλιο και τον Μάιο. Οι παραγωγοί μιλούν για καταστροφές σε όλες τις καλλιέργειες. Χθες είχαν μια συνέντευξη τύπου, αφού είχε προηγηθεί και διευρυμένη συνεδρίαση της Ενωτικής Ομοσπονδίας, και σήμερα είχαμε στη Λάρισα παράσταση διαμαρτυρίας. Είναι εδώ μαζί μας και τον καλωσορίζουμε αμέσως, ο κύριος Σωτήρης Γιαννακός, που είναι αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Κύριε Γιαννακέ, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Σαμακοβουλή, σε εσάς και στους ακροατές μας. Από την συνέντευξη τύπου που ήδη έχετε παραχωρήσει, σας έχουμε ακούσει να δηλώνετε απόγνωση. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Είμαστε σε τραγική κατάσταση όλος ο νομός Καρδίτσας και γενικότερα η χώρα μας, θα έλεγα, με αυτές τις άκερες βροχοπτώσεις του τελευταίου δύο μήνες, όπως και εσείς είπατε πιο πριν. Μια σειρά προϊόντων, τα τριφύλια, τα βαμβάκια, το σιτάρι και το καλαμπόκι εδώ στον κάμπο, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Να τα πάρω όμως ένα-ένα. Σήμερα επισκεφτήκαμε τον ΕΛΓΑ, μιλήσαμε για το τριφύλι το οποίο δεν γίναν δύο κοπές. Να θυμίσω εδώ για τους ακροατές μας ότι πέντε φορές κόβουμε τριφύλι και τις δύο πρώτες είναι το 60% της ετήσιας παραγωγής περίπου. Ναι. Δηλαδή χάθηκε το 60% της ετήσιας παραγωγής. Είναι τα δύο μαχαίρια δηλαδή που με καλή ποιότητα και καλή ποσότητα θα πάει καλά ο αγρότης. Τώρα χαθήκαν αυτά τελείως. Και αυτό εδώ, γιατί δεν, ΕΛΓΑ, δεν το επέτρεψε ο καιρός, δεν το επέτρεψε η βροχή. Ακριβώς. Κάθε πρώτη-δεύτερη μέρα, όχι δεν σάπησε, είναι ακόμα όρθιο, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα να το κόψουμε. Και ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει μόνο κόμενο και βρεμένο. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε σήμερα στεγνά ότι πρέπει να το κόψουμε, να το βρέξει, να πάρουμε την όποια αποζημίωση που δεν θα είναι πάνω από 30 ευρώ στο στρέμμα. Άρα λοιπόν, αν μια ζημία είναι στα 100 ευρώ και εμείς πάρουμε 20-30, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είμαστε. Ο ΕΛΓΑ, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει. Δυστυχώς έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας τα τελευταία χρόνια να μιλάμε ότι δεν ανταποκρίνεται αυτός ο ΕΛΓΑ στην κλιματική αλλαγή, αλλά δεν εισακουόμαστε. Πάμε παρακάτω στα βαμβάκια. Συγγνώμη, όχι δεν αποζημιώνει, αλλά λέτε ότι τα ποσοστά που δίνει, οι αποζημιώσεις δηλαδή που εγκρίνει, δεν συμβαδίζουν με όλα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτός ο κανονισμός. Θα πρέπει ένα τριφύλι να κοπεί, όταν θα βραχεί θα περάσει ο ΕΛΓΑ, θα δώσει μία τιμή στο τριφύλι και πόσα κιλά περίπου ήταν και θα αποζημιωθεί. Αυτό θα βγει κοντά στα 30 ευρώ στο στρέμμα. Δεν ανταποκρίνεται. Τώρα έχουμε δύο κοπές οι οποίες πάμε πίσω. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να αποδειχθεί αυτό που πουθενά. Θα καταλάβετε στη συνέχεια, αν με αφήσετε να κάνω την τοποθέτησή μου και για το βαμβάκι, και για τα σιτάρια και για τον καλαμπόκι, να δώσουμε να καταλάβει περισσότερο στον κόσμο και γιατί βγαίνουμε και στον δρόμο και γιατί διαμαρτυρόμαστε και γιατί θα πρέπει τελικά να υποστηριχθεί η παραγωγική διαδικασία. Στα βαμβάκια λοιπόν έρχεται τώρα ο ΕΛΓΑ και να πει ότι αυτό σάπισε και θα συμπληρώσω την επανασφορά. Τις ημέρες αλήθεια ποιος θα τις πληρώσει? Τις ημέρες δηλαδή το χρονικό διάστημα που χάθηκε. Η λαϊκή ρίση το λέει ξεκάθαρα. Κάθε πράγμα το καιρό του και ο κολλός τον Αύγουστο. Αν σπείρουμε τώρα ένα βαμβάκι που δεν έχει φυτρώσει λόγω των καιρικών συνθήκων, θα πάμε σε πολύ λιγότερη παραγωγή στο τέλος. Δεν φτάνουν οι μέρες δηλαδή για να γίνει το βαμβάκι μας. Από εκεί και πέρα, εκεί ο ΕΛΓΑ στο βαμβάκι αποζημιώνει μόνο τη σπορά. Τα έξοδα της σποράς. Το χαμένο εισόδημα ποιος θα το πληρώσει? Θα το πληρώσει κανείς? Πάμε στα στάρια. Τα στάρια αυτή τη στιγμή πέσαν κάτω και μας είπαν ότι είναι και από μύκητα. Ο μύκητας προέρχεται από τις βροχοπτώσεις. Ούτε αυτό είναι ζημιογόνο έτοιμο και δεν αποζημιώνεται ούτε το στάρι. Από εκεί και πέρα έχουμε τα καλαμπόκια, κάποιες επανασπορές που είναι τα ίδια, να μην επαναλαμβάνω και κουράζουμε. Εμείς βέβαια δεν σταματήσαμε εκεί, αφού είδαμε ότι και ξέρουμε ότι από τον ΕΛΓΑ δεν μπορεί να γίνει κάτι, επικοινωνήσαμε και με τον υπηρεσιακό υπουργό. Ο άνθρωπος είπε ό,τι μπορεί θα κάνει, αν προκύψει κυβέρνηση θα πει ότι συνέβησαν αυτά τα πράγματα, γιατί εδώ στο βαμβάκι ειδικά, κυρία Σαμακοβουλή, έχουμε και ένα άλλο μεγάλο ζητούμενο. Ήρθε φέτος η πενταετία που έτσι έπρεπε να γίνει και βγάζει 306 κιλά να παραδώσουμε για να πάρουμε τη συνδεδεμένη. Αυτό είναι διπλό κακό αυτή τη στιγμή. Πρώτον, δεν μπορούν να πιαστούν αυτά τα κιλά για να πάρουμε τη συνδεδεμένη και πρέπει να αλλάξει. Και δεύτερον και κυριότερο, ανεβάζει τη συνεισφορά μας που έχουμε στον ΕΛΓΑ. Πέρυσι πληρώναμε 5 περίπου ευρώ στο στρέμμα, φέτος θα πάει 7,5. Δηλαδή, χωρίς αποζημίωση, με κανένα νομικό πλαίσιο, να μπορούμε να αποζημιωθούμε και να πληρώσουμε και παραπάνω. Ήρθαμε λοιπόν σε επαφή. Ανεβαίνουν δηλαδή μόνο οι εισφορές? Ανεβαίνουν τα ασφάλιστα φέτος, ναι. Ανεβαίνουν γιατί είναι πενταετία που πρέπει να πάρθει ο μέσος όρος της συντημένης παραγωγής. Εκεί βγαίνει και η απλή μέθοδος των τριών, το πώς πληρώνουμε το ασφάλιστο. Που με αυτόν τον κανονισμό εμείς από το 2012 που ήρθε είμαστε κάθετα αντίθετοι σαν αγροτικό κίνημα. Δεν είναι αγροτική πολιτική αυτή. Πρώτα απ' όλα πληρώνουμε ασφάλιστο με το θα. Θα είναι αυτή η παραγωγή, θα έχει αυτή την τιμή και θέλουν αυτή το 4%.
Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ ένα χωράφι είναι όπως είναι ένα αυτοκίνητο. Θα κάνει ζημιά σε τρίτους και πρέπει να είναι ασφαλισμένος προκαταβολικά. Ενώ ο προηγούμενος κανονισμός ήταν λίγο καλύτερος, αναλόγως με το τι παρέδιδε ο καθένας, πλήρωνε και το ποσοστό του σε εισφορά. Να πάμε λοιπόν παρακάτω. Επικοινωνήσαμε και με τον Υπουργό. Σήμερα του θέσαμε αυτά τα δύο ζητήματα και με μεγάλη ένταση βέβαια, ότι θα πρέπει να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα, γιατί διατυμπανίζουν, έχουμε μέρες εκλογών, διατυμπανίζουν όλοι ότι η ανάπτυξη θα έρθει από τον πρωτογενή τομέα. Με χωρίς να τον υποστηρίζουν ανυποστήριπτο πρωτογενή τομέα, δεν θα έρθει η ανάπτυξη. Σε αυτό το σημείο θέλω να βάλω και ένα άλλο ζήτημα, κύριε Σταμακούτη, το ζήτημα του ΟΣΔΕ. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δεν θέλω να πω άσχημες κουβέντες για το κράτος, αλλά τουλάχιστον αυτό η υπηρεσιακή κυβέρνηση και οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν να ξεκινήσει. Τι συμβαίνει τώρα τη στιγμή που δεν έχουμε ΟΣΔΕ? Αύριο θέλουμε να κάνουμε τις αναγγελίες αυτές, τις ζημίες της επανασποράς. Δεν έχουμε, πιο αγροτιμάχιο είναι. Θα το κάνουμε στον αέρα. Ένα. Δεύτερο. Εφόσον δεν έχουμε κάνει ΟΣΔΕ, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η κάρτα του αγρότη. Ενώ έχει στεγνώσει ο κάμπος από χρήματα, μία από τα τριφύλια, μία από τα στάρια που θα είναι υποβαθμισμένα, τώρα δεν έχουμε ούτε δανεικά να πάρουμε. Αυτό γιατί έχει Πάμε συμβεί. Παρακάτω. Αυτό γιατί Πάμε έχει παρακάτω συμβεί, κύριε Γιαννακέ. Συγγνώμη, σε ένα λεπτό τελειώνω αυτά που θέλω να πω και μετά να συζητήσω. Προηγουμένως σας παρακολουθούσα στην εκπομπή σας, μιλάγατε για τους ανασφάλιστους. Από σήμερα και οι περισσότεροι αγρότες που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, είμαστε κι εμείς ανασφάλιστοι, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίοδος. Εδώ θα πω το εξής. Μήπως τα χρήματα αυτά δεν καταγράφονται και δεν τοκίζονται και δεν θα τα πληρώσει ο κόσμος? Είναι δυνατόν να σταματάνε την ασπιρίνη? Είναι δυνατόν να σταματάνε το νοσοκομείο? Να σταματάνε μια εξέταση άματος? Να σταματάνε, εν πάση περιπτώσει, μετά εδώ από την πανδημία θέμα, που είχαμε? Εδώ σε αυτό το θέμα έχετε κάποια απάντηση? Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, να μην έχετε περίθαλψη. Έχετε αναζητήσει από την υπηρεσιακή κυβέρνηση εδώ σε αυτό το ζήτημα κάποια απάντηση? Δεν το ζητήσαμε αυτό, γιατί θα πρέπει να πάμε στο Υπουργείο Υγείας. Μιλήσαμε μόνο με τον Υπηρεσιακό Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα το κάνουμε και αυτό, δεν είναι το ζήτημα. Και το ζήτημα είναι ότι αυτοί το δημιουργήσαν το πρόβλημα, αυτοί και θα πρέπει να το λύσουν. Εμείς έτσι το βλέπουμε. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνουμε σαν συνδικαλιστικό κίνημα δεν θα το αφήσουμε στο ζήτημα. Πάμε παρακάτω. Φρόντισε η προηγούμενη κυβέρνηση πριν τις εκλογές να μην αποπληρώσει τα προγράμματα της αποκεντρωποίησης και τα βιολογικά. Εκεί απομένει ένα 15-20% δέθημα πόσο ακριβώς είναι, το οποίο δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Το πρόγραμμα της νητρορύπανσης και των βιολογικών. Έχουμε συνδεδεμένες απλήρωτες. Κύριε Γιαννακέ, εκλογές είχαμε. Πάντοτε έτσι, εκλογές, το γνωρίζουμε αυτό, παγώνουν κάποιες διαδικασίες και πληρωμές. Νομίζω είναι γνωστό. Πριν τις 21 δεν είχαμε κυβέρνηση. Ήτανε το χρονοδιάγραμμα πριν. Των πληρωμών. Έπρεπε να έχουν πληρωθεί πριν. Και αυτό και το πετρέλαιο, τα 72 εκατομμύρια τα οποία δεν πληρωθήκαν τη στιγμή που δεν άνοιξε το ΟΣΔΕ, αυτές όλες τις πληρωμές μείναν πίσω. Έτσι απλά. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, εμείς τουλάχιστον της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσα θα τα αφήσουμε το ζήτημα. Θα μιλήσουμε πάλι με τους αγρότες, θα πάμε σε κινητοποιήσεις, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί και να θυμάται ότι η παραγωγική διαδικασία δεν γίνεται με ψέμα. Η παραγωγική διαδικασία δεν περιμένει. Δεν μπορούμε να σπείρουμε βαμπάκι το Σεπτέμβριο. Το βαμπάκι σπέρνεται τους δύο μήνες που ήδη περάσαν, ήδη είμαστε όψιμοι. Το στάρι πρέπει ήδη να αλωνιστεί. Εφόσον δεν είναι υποβαθμισμένο, να βάλω κι άλλη μία ερώτηση εδώ. Το ψωμί θα πέσει φέτος με το υποβαθμισμένο στάρι? Γιατί εμάς θα μας το πάρουν κοψοχρονιά τώρα, ξεκινάνε από τώρα. Δεν θα βγει καλό, δεν θα βγει με χρώμα, τα υλικά του δεν θα είναι καλά κλπ. Κλπ. Αυτό όλο λέγεται για μας αγροτική πολιτική. Και κάποιος την ασκεί. Αυτός την ασκεί είναι πάντα η κυβέρνηση. Βεβαίως τώρα είμαστε σε περίοδο εκλογών. Ας μας πούν λοιπόν, ποια αγροτική πολιτική θα ασκήσουν? Θα μας υποστηρίξουνε ή θα μας αφήσουν στο έλεος του Θεού? Αυτά. Εσείς τι ακριβώς, για να καταλάβουμε όλοι μας, ζητάτε να αλλάξει σε σχέση με τον ΕΛΓΑ? Ποια είναι ο κανονισμός σας του ΕΛΓΑ να αλλάξει και να αποζημιώσει το 100% και στο 100% της παραγωγής. Όλες τις ζημίες και όλα τα αίτια. Γιατί τώρα και 100% να είναι μία ζημία, το 60% θα πάρουμε. Μάλιστα.
Συντονίζεστε και με άλλους νομούς, έχετε επικοινωνία και με άλλους νομούς ή θα δούμε να συνεχίζονται κινητοποιήσεις? Με όλο τον κόσμο, με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, πέρυσι στις κινητοποιήσεις εμείς είμαστε στον Ε65, η Επιτροπή μας είδε και κλιμάκιο κυβερνητικό με τον κύριο Γεραπετρίτη, είδαμε και τον κύριο Πρωθυπουργό, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη στη Λάρισα, τα βάλαμε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί είχαμε και πέρσι ζητήματα και χοντρά ζητήματα. Ναι. Όπως ήταν η αναπλήρωση εισοδήματος στο Βαμπάκι, που από το 1 ευρώ πουλήθηκε 67 λεπτά. Είχαμε πέρσι με τους συναδέλφους από άλλες περιοχές με τα δέντρα, τα οποία άλλα αποζημιώθηκαν και άλλα δεν αποζημιώθηκαν. Έχουμε τώρα στον Τύρνο που χαλάζει. Έχουμε στα Κεράσια και σκουλίκια και σκασμένα. Δεν βγαίνει κανένας να πει τι θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Χάνεται χρονιά. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο πλάνο για τις αμέσως επόμενες εβδομάδες ή ενδεχομένως οι κινητοποίησεις σας θα πάνε για μετά την εκλογή κυβέρνησης? Αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι θα ξανασυσκεφτούμε και ίσως λέω να ζητήσουμε μία συνάντηση με τον Υπηρεσιακό Υπουργό. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα θα περιμένετε και αυτή τη συνάντηση και μετά θα καθορίσετε τι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς, γιατί εργασίες στα χωράφια δεν υπάρχουν. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έβγαλε λίγο ήλιο τώρα, αλλά πριν από 10 λεπτά, πριν συνδεθούμε δηλαδή, ψηλά βρήκε πάλι. 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 Ιούνιο μήνα. Μάλιστα. Το χωριό μου είναι δήμος Οφάδων, Ματαράκα Καρδίτσα είναι το χωριό. Μάλιστα. Ανατολικά της Καρδίτσας λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια κύριε Γιαννακέ, καλή συνέχεια και εδώ είμαστε να δούμε και όλες τις εξελίξεις. Εμείς ευχαριστούμε το κανάλι σας για τη δυνατότητα που μας δίνει πάντα να λέμε τα προβλήματα. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλό απόγευμα. Και εσείς, λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε τώρα σε ένα ακόμη πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και επιστρέψαμε μαζί σας και πάμε τώρα σε αυτό το σημείο συνεχίζοντας να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Μπουτίνα που είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού. Καλό σας απόγευμα κύριε Μπουτίνα. Είμαστε σας, καλώς ήρθατε και καλό καλοκαίρι να έχουμε, έτσι, πρώτη του μηνός σήμερα, 1η Ιουνίου. Ένα καλό καλοκαίρι για όλους, για όλους στο χώρο του τουρισμού ευχόμαστε. Λοιπόν, εσείς ευτυχώς είσαστε πάντοτε στην θετική πλευρά των ειδήσεων, γιατί όποτε σας φιλοξενούμε μας μιλάτε για διακοπές, μας μιλάτε για τουρισμό, μας μιλάτε για καλοκαίρι. Και μπροστά μας τώρα είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Νομίζω μετά το Μάιο που δεν πήγε και τόσο καλά από άποψη καιρού, ότι είναι το πρώτο crash test για φέτος για τον κόσμο του τουρισμού. Εντάξει, ο καιρός ακόμη συνεχίζει να μην μας τα λέει καλά, παρόλο που πρώτη μέρα σήμερα του Ιουνίου και καλό μήνα σε όλους. Αυτές οι κακές καιρικές συνθήκες επηρέασαν πολύ την ελληνική οικογένεια να επιλέξει την απόδραση για αυτό το τριήμερο. Θέλω να πιστεύω ότι έστω και την τελευταία στιγμή, αν φτιάξει ο καιρός, θα έχουμε κρατήσεις. Οι πληρότητες βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Συν το γεγονός ότι έχουμε και τις πανελλήνιες εξετάσεις που είναι μέσα στην περίοδο αυτή. Άρα είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Έχει ξεκινήσει η σεζόν με τους τουρίστες από το εξωτερικό, η οποία κυλάει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Έχουμε τη στιγμή πληρότητες σε ορισμένους προορισμούς που ξέρουμε το 50 και 60%, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι όπως ήταν το τρίμερο της Πρωτομαγιάς και η πίοδο του Πάσχα. Ποντάρουμε ακόμη σε κάποιες κρατήσεις τελευταία στιγμής για να ανατρέψουμε έστω αυτή την κατάσταση, δηλαδή να μείνουμε σε μεσαία επίπεδα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή βλέπουμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή κάποιοι θα επιλέξουν το τρίμερο, θα επιλέξουν τη Θεσσαλία, θα επιλέξουν να βγουν από το σπίτι τους βασικά. Και μετά ευελπιστούμε να επιλέξουν τη Θεσσαλία μας στους πολύ καλούς προορισμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, με αυτή την κατάσταση, έτσι πώς διαμορφώνεται, εσείς ποια μηνύματα λαμβάνετε από τους επαγγελματίες του τουρισμού? Οι επαγγελματίες είναι έτοιμοι, έχουν ανοίξει, περιμένουν τον κόσμο, έχει γίνει όλη η προεργασία. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι ότι πάμε σε μια αρκετά καλή χρονιά, ίσως καλύτερη και από την περσινή που ήταν μια από τις πολύ καλή χρονιές.
Όμως είναι συγκρατημένοι γιατί και από τις εκλογικές διαδικασίες και με όλα αυτά που συμβαίνουν με τον καιρό, όλοι είναι πολύ συγκρατημένοι, έχουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία και εμείς έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά δεν σταματάμε να προβάλλουμε τον τόπο μας και θα συνεχίσουμε το διάστημα αυτό να προβάλλουμε όσο δυνατό περισσότερο τον τόπο μας και στην ελληνική αγορά και στην ξένη αγορά για να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι τα στοιχεία δείχνουν για αύξηση του τουρισμού αυτό το καλοκαίρι που έχει μόλις ξεκινήσει. Ήταν όλοι με φόρα για να υποδεχθούν τη φετινή σεζόν, αλλά ανακόπτεται, έτσι, ανακόπτεται και καταλαβαίνουμε την ανησυχία που υπάρχει και θέλουμε όλοι να ελπίζουμε ότι θα παραμείνει εδώ, σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή θα σταματήσει εδώ να αλλάζουν έτσι τα σχέδιά τους. Ελπίζουμε ότι με την είσοδο του καλοκαιριού θα βελτιωθεί και ο καιρός. Γιατί αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δύσκολα και ο καθένας μας να πει ότι θα φύγω να πάω θάλασσα όταν βλέπει έξω ότι υπάρχουν υπόρες, ότι υπάρχει χαμηλές θερμοκρασίες και όλα αυτά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα ξεπεραστεί άμεσα και πιστεύω μετά ότι όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Ήδη η εικόνα που έχουμε από τις επαγγελματίες σε προκρατήσεις, ιδιαίτερα από το εξωτερικό, είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα για το επόμενο τρίμηνο. Πιστεύω αυτό να αποτυπωθεί και σε πραγματικές κρατήσεις και να έχουμε μια καλύτερη χρονιά από την περσινή. Έχουμε κάποια έτσι στοιχεία να παρουσιάσουμε, τι εννοούμε σε αύξηση, σε τι ποσοστό περιμένουμε την αύξηση και αν ανοίγονται και νέες αγορές για τη Θεσσαλία. Νέες αγορές που ανοίγονται για τη Θεσσαλία αυτή τη στιγμή είναι η αγορά της Κεντρικής Ευρώπης. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα από τη Γερμανία. Ήδη ξεκινάει το Σάββατο το πρωί ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι εξοικείωσης, ένα farm trip με τους πέντε από τα μεγαλύτερα γραφεία τουριστικά της Γερμανίας που έρχονται οι πέντε πράκτορες αυτοί στη χώρα μας. Ενδεικτικά τους φέρνουμε μέσω του αεροδρομίου της Νέας Αχιάλου για να αναδείξουμε το αεροδρόμιο αυτό. Και μετά κάνουν όλη την περιοδία τους στη Θεσσαλία μέχρι και 8 μέρες και αποχωρούν στις 10 του μήνα από εδώ πάλι το αεροδρόμιο της Νέας Αχιάλου. Μέχρι σε αυτό θα κάνουν και συνάντηση με επαγγελματίες γιατί θέλουν να δουν ξενοδοχεία, θέλουν να δουν γραφεία, θέλουν να μιλήσουν με επαγγελματίες για να κλείσουν στην πόλη. Άρα είναι πολύ όριο το ενδιαφέρον τους για τη Θεσσαλία. Αυτό που εισπράττουμε πάλι είναι από την αγορά των Βαλκανίων και ιδιαίτερα από τη Ρουμανία που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό αποτυπώνεται από δημοσιογραφικές αποστολές που έχουν έρθει τηλεοπτικές παραγωγές και στη Λόρισο και στη Σκιάτο και στο Πύλιο αλλά και στην περιοχή με το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Βέβαια, εσείς όλους τους προηγούμενους μήνες, προετοιμάζοντας τη νέα σεζόν που θα ξεκινήσει, δώσατε ηχηρό παρόν, δυνατό παρόν σε πολλές έτσι, τουριστικές εκθέσεις και συνεχίσατε έτσι να αναπτύσσετε δράσεις πιο δυναμικά μετά κυρίως και το διάστημα της πανδημίας για να προβάλλετε έτσι παντού τις ομορφιές αλλά και τη φιλοξενία της Θεσσαλίας. Τι θα σημειώνατε ως πιο κυρίαρχο ή πιο κυρίαρχους σταθμούς αυτής της προσπάθειας? Η πιο κυρίαρχη σταθμή ήταν η έκθεση και η παρουσίαση που κάναμε στη χώρα της Γερμανίας και ιδιαίτερα στην έκθεση θαλάσσιου τουρισμού στην ΠΟΥΤ. Ήταν το μεγάλο workshop που κάναμε με επαγγελματίες που εκεί ήταν τα αποτελέσματα τα βλέπεις πιο ορατά, το ενδιαφέρον των επαγγελματιών να κλείσουν δουλειές στο Βελιγράδι, αλλά και η έκθεση στο Ισραήλ. Αυτές από τις 13 εκθέσεις που πήγαμε, αυτές και τα δύο workshops που κάναμε σε Άμστερνταμ και στο Βελιγράδι ήταν τα 4 αυτά τα τρία. Εκεί είδαμε όλο το ενδιαφέρον των ξένων για την περιοχή της Ελλάδος, για την Ελλάδα αλλά και για την περιοχή της Θεσσαλίας και αυτό πιστεύω να αποτυπωθεί άμεσα. Ξέρετε πολύ καλά ότι στον τουρισμό κάνεις ενέργειες και τα αποτελέσματα περιμένεις μετά από 1 και 2 χρόνια. Μας υπάρχει η επανακριμότητα των ενεργειών και περιμένουμε συνεχώς και καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα, μέσα από όλη αυτή την προετοιμασία λοιπόν έχουμε κερδίσει καινούργιες αγορές, αλλά θα δούμε ενδεχομένως τον τουρισμό, τους τουρίστες να διαχέονται και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, γιατί πάντοτε υπάρχουν οι περιοχές
οι πόλεις ή τα νησιά που βρίσκονται σε πιο ηγετική θέση έναντι άλλων. Έχουμε αναδείξει όμως και άλλες περιοχές που θα συγκεντρώσουν και εκείνες τουρισμό. Η πλευρά μας προσπαθούμε σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας, προσπαθούμε ισότιμα να αναδείξουμε όλους τους προορισμούς. Από εκεί και πέρα τη σκητάλη την παίρνουν οι επαγγελματίες, οι οποίοι πρέπει να βγάλουν τα αντίστοιχα πακέτα και τις αντίστοιχες ημερήσιες εκδρομές που μπορούν να βγαίνουν ή και διήμερες εκδρομές που μπορούν να βγαίνουν από ένα προορισμό σε άλλο. Αυτοί θα πρέπει να έρθουν, γιατί εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες να πουλήσουμε πακέτα. Εμείς αναδεικνύουμε, προβάλλουμε, προωθούμε τους τουριστικούς προορισμούς και από εκεί και πέρα έρχεται το κομμάτι των επαγγελματιών. Θεωρώ ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και το επίπεδο των επαγγελματιών. Και αυτό να σας πω ένα παράδειγμα, το βλέπουμε με την άφηξη των κρουαζιερών που έρχονται στο λιμάνι το Βόλο και αποτυπώνεται αμέσως και η αύξηση των εκδρομών που γίνονται, παράδειγμα προς τα Μετέωρα. Ναι. Στις πρώτες κρουαζιέρες που ήρθαν προς τα Μετέωρα ερχόντουσαν 4 και 5 λεωφορεία. Τώρα στην τελευταία κρουαζιέρα ήταν 8 τα λεωφορεία που ήρθαν με τουρίστες. Άρα αμέσως διαχέονται παντού ο κόσμος. Συν το ότι έχουμε πολλές καινούργιες εναλλακτικές μορφές τουρισμού σε προορισμούς που χαμηλότερης εμβέλειας, όπως είναι η Λίμνη Πλαστήρα, που συνδυάζονται και με τα Μετέωρα και με την περιοχή του Πηλίου, και πιστεύω ότι να υπάρχει αυτή η μεταφορά και μετακίνηση πολλών τουριστών. Αυτές οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που για πολλά χρόνια ήταν το ζητούμενο για την περιοχή μας, βλέπουμε τώρα ότι αρχίζουν και περπατάνε καλά. Αρχίζουν και περπατάνε καλά, και μέσα σε αυτές είναι ο γαστρονομικός τουρισμός και είναι ο ποιητικός τουρισμός μέσα από το πρόγραμμα «Οι δρόμοι του κρασιού», το οποίο ήδη ξεκίνησε, λειτουργεί, και θα εντάξουμε μέσα όλα τα επισκέψιμα ενοποιία να κάνουμε διαδρομές σε όλη τη Θεσσαλία που θα μπορεί κάποιος να επισκέπτεται. Έχουμε μονοπάτια σε όλη τη Θεσσαλία που έχουν αναδειχθεί και θα τα αποτυπώσουμε σε μια πλατφόρμα για να μπορεί ο ξένος να επιλέγει που θέλει να περπατήσει. Αυτά θα γίνουν άμεσα και πιστεύω ότι θα έχουν αρχίσει πριν το τέλος του καλοκαιριού και να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Αναδεικνύουμε τώρα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της επισκεψιμότητας στη Θεσσαλία και τα τοπικά προϊόντα. Σωστά, εδώ υπάρχει ένας, έτσι εξελίσσεται ένας πιο συντονισμένος, οργανωμένος σχεδιασμός για να φανούν ακόμη περισσότερο προς τα έξω. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τα επιμελητήρια και με τις επιχειρήσεις και με το τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ώστε να και στις εκθέσεις που συμμετέχουμε έξω, που συμμετέχουμε στο εξωτερικό, στις εκθέσεις αγροδιατροφικού συμπλέγματος, να συνδυάζουμε και το τουριστικό προϊόν, αλλά και αντίστοιχα στις εκθέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος να συνδυάζουμε όλο αυτό το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα με προϊόντα από επαγγελματίες, από επιχειρήσεις, από εργαστήρια, με προϊόντα που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα των θεσσαλικών προϊόντων. Μάλιστα, υποδεχθήκαμε λοιπόν το καλοκαίρι όλοι μας, κυρίως όσοι είναι στον χώρο του τουρισμού, με μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σύντομα, πολύ σύντομα, τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα έχουμε όλοι μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία για το καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει. Ακριβώς, και θα το δούμε σε αποτελέσματα με αύξηση των πληρωτήτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπουτίνα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τώρα εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα λέμε και πάλι αύριο, Παρασκευή, εδώ μαζί σας στις 3 το μεσημέρι. Από όλους μας, κυρίες και κύριοι, ευχές για ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.